Αν και είναι απολύτως λογικό, εσύ κλήθηκες τώρα να κάνεις μια αντικατάσταση στην παράσταση αυτή και άκουγα σε κάτι δηλώσει σου ότι πήγες 3 η ώρα το μεσημέρι και χρειάστηκε στις 6 να παίξεις το ρόλο κανονικά. Πήγα η ώρα 3 κατόπιν του τηλεφωνήματος του Αλέξανδρου του Ρίγα που μου είπε πρέπει οπωσδήποτε γιατί είναι το Σάββατο, έχει διπλές παραστάσεις και γενικά είναι ένα έργο που μόνο η σεζόν ομολογούν το πόσο καλά πάει. Και τα θέατρα είναι ξέρεις μαγαζιά που δεν κλείνουν εύκολα. Δηλαδή δεν λες έτσι ελαφριά την καρδιά το κλείνω. Οπότε έπρεπε να πάω. Πήγα στις 3 η ώρα και στις 6 και 4 ξεκίνησε η παράσταση απογευματινή. Τα λόγια πώς τα άμαθες? Δεν τα άμαθα. Δεν τα άμαθα. Είχα μια βοήθεια. Ένα ακουστικό που προσπαθούσαν κάτι να μου πούν το οποίο χάλασε και η συχνότητα. Ό,τι θυμόμουν, ό,τι αυτοσχεδίαζα και τους αγαπημένους μου, τους δόλους, τους συναδέλφους μου που με μεταφέρανε. Τώρα βγαίνεις, τώρα φεύγεις. Ήταν μια τρομακτική εμπειρία. Εσύ έκανες αντικατάσταση το ρόλο της Σοφίας της Μουτίδου. Ναι, τη μυρολογίστρα. Εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό σκέφτομαι το εξής. Για να γίνει ένα τηλεφώνημα και να σου πούνε έλα στις 3 Παντελή, γιατί παίζεις το απόγευμα και παίζεις και σε μια διπλή παράσταση. Δεν γνώριζαν ότι η Σοφία Μουτίδου θα αποχωρήσει. Ναι. Ήταν σε διαδικασία αντικατάστασης. Απλά έτυχε εκείνη την εβδομάδα και να αρρωστήσει η Σοφία. Και έκλεισε το θέατρο την Τετάρτη για την Πέμπτη. Πήγε την Παρασκευή η γυναίκα να παίξει. Ήταν ζόρικη η όλη κατάσταση και δεν μπορούσε. Και το Σάββατο θα γίνω. Ναι, θα μπορούσαν να το κλείσουν και να κάνω πούμε, την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τώρα με την καλή θέληση τη δική μου, με τους συναδέλφους που θέλανε και αυτοί να το περιφρουρήσουν όσο μπορούμε να το κάνουμε, για να μην ταλαιπωρηθεί και ένας κόσμος. Γιατί 4 παραστάσεις το Σαββατοκύριακο, ναι. Καταλαβαίνεις τι ακυρώσεις και τι θα έχει. Και είδανε μία μυρολογίστρα που λίγο τα είχε χαμένα από λόγια. Αλλά ήταν συγκλονιστική εμπειρία να πω. Και επίσης το θέατρο είναι μια οικογένεια. Είναι συγκινητικό ότι όλοι μου οι συνάδελφοι, βλέπετε εδώ πέρα και τις φωτογραφίες, όλοι μου οι συνάδελφοι ήταν δίπλα να βοηθήσουν, να σώσουν καταστάσεις, γιατί πραγματικά δεν ήξερα από πάντα 4. Και λογικό είναι και απολύτως φυσιολογικό. Άρα η Σοφία αποχώρησε γιατί αρρώστησε, δηλαδή η αφορμή. Όχι, δεν αποχώρησε γιατί αρρώστησε. Απλά εκείνη την εβδομάδα ήταν. Είχε ζητήσει αντικατάσταση. Εξ όσων ξέρω κι εγώ, γιατί δεν έκατσα να αναλύσω και το. Για το πώς, γιατί με έκλειγε περισσότερο το δικό μου το άγχος. Θα γινόταν η αντικατάσταση ίσως πιο ήρεμα αν δεν προέκυπτε και αυτό. Να είχα δηλαδή περισσότερο χρόνο. Η ίδια ακούσαμε να λέει στη συνέντευξή της ότι έγινε κάτι πολύ σημαντικό, προσωπικό που την έθιξε. Ναι. Εσύ που είσαι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την παρέα και νομίζω ότι η Σοφία μου είναι πολλά χρόνια φίλη με τον Αλέξανδρο το Ρίγα. Ναι, όπως και εσύ. Ναι. Αντιλήφθηκες κάτι τέτοιο, το γνώριζες αυτό, το έμαθες μετά. Εγώ πήγα να κάνω το ρόλο της μυρολογίστρας με την ψυχή στην κούλουρη. Δεν ξέρω και τι πώς, εφόσον το είπε η Σοφία, ισχύουν αυτά που είπε η Σοφία και δεν θα σχολιάσω, ούτε θα αμφισβητήσω, ούτε θα επικυρώσω δηλώσεις συναδέλφων. Εκείνο που ξέρω είναι ότι αυτό το έργο κάποιοι έχουμε κάνει διάφορους ρόλους. Δηλαδή, Άννα Παναγιωτοπούλου, τη μια ήταν η κόρη, μετά έκανε την οικονόμη. Κωνσταντία Χριστοφορίδου ήταν δημοσιογράφος, έκανε τις δύο κόρες και τη μια και την άλλη. Έπαιξε εγώ και το δικό μας το αγόρι, ο Κώστας Φραγκογιάς, νομίζω, μια χρονιά, μια σεζόν. Επίσης, στην ίδια συνθήκη με τη δική μου, ήταν ο Ισαΐας ο Ματιάμπας, τα μισά αντικαταστάσεις. Ο Ρίγας με τις αντικαταστάσεις το έχει πάρα πολύ, πρέπει να ξέρετε. Ναι. Πάρα πολύ. Επειδή λατρεύει αυτή την παράσταση, δεν θέλει να ακυρώνεται, δεν θέλει. Και οπότε, όταν δεν μπορεί ένας, ειδοποιεί τον άλλον, τρέξτε, την έχουμε κάνει σκάκι την παράσταση. Και ο κόσμος αφού την έχει αγαπήσει τόσα χρόνια. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει και λόγος να συμβεί κάτι διαφορετικό είναι και να τελειώσει. Είναι ένα έργο από τις κωμωδίες, αγαπημένοι μου, που με το που ξεκινάει, από την πρώτη ατάκα μέχρι την τελευταία, ακούς τον κόσμο να γελάει. Για εμάς τους κωμικούς ηθοποιούς που έχουμε, ειδονιζόμαστε με το γέλιο, αυτό είναι μεγάλο βάλσαμο. Δηλαδή, ακόμα και τη μέρα που βγήκα να κάνω την αντικατάσταση που ήταν, που έτρεμα, ας πούμε, και δεν ήξερα τι λέω και έβλεπα τον κόσμο έτσι να γελάει και να χειροκροτάει. Τους αν το έκανα γιατί με λυπόταν, είσαι ξέρετε. Άσε μας καλέ τώρα, τι είναι αυτό που λες. Ήταν πάρα πολύ. Εκείνη και πολύ ωραία εμπειρία γιατί ήταν ένας υπέροχος ρόλος και μου δίνει την ευκαιρία να ξαναδώ το έργο με άλλη ματιά. Και ναι, και ένας πολύ διαφορετικός ρόλος. Άκουσες εσύ αυτό που είπε η Σοφία, ότι είναι γελία η φράση ότι κάποιος αποχωρεί από μια παράσταση λόγω κούρασης και φόρτου εργασίας? Δεν το άκουσα. Δεν ξέρω. Έχετε μιλήσει, είστε φίλοι, έχετε. Δεν έχουμε μιλήσει, αλλά είμαι κουμπάρος της, την έχω παντρέψει. Αλήθεια. Ναι, είχαμε παντρέψει στη Σοφία, την είχαμε παντρέψει πέντε άνθρωποι από το. Μεταξύ αυτών και ο Ρίγας, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, η Σάρα Γανωτή και η Μαρία Κανελοπούλου, που παίζαν μαζί στους Σταύλους. Ό,τι είπε η Σοφία ισχύει. Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να κάτσω να σκεφτώ και να. Γιατί το είπε εκείνο, γιατί το είπε το άλλο. Ό,τι είπε ισχύει, αφού είπε αυτού του λόγου που αποχώρησε, του ξέρει πολύ καλύτερα από μένα.